ήρθαμε να συμπαρασταθούμε τα εγγόνια, τα παιδιά μας, τους δασκάλους και τους καθηγητές που κατεβήκαν στη σημερινή 48ωρη απεργία. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα της παιδείας δεν αφορά μονάχα τους μαθητές και τους καθηγητές, αλλά όλη την κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτά που θα πληρώσουν οι γονείς, ακόμα και τα παιδιά, θα είναι δυσβάσταχτα για τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, εμείς σαν συνταξιούχοι και προχθές πήγαμε και συμπαρασταθήκαμε τους αυτοαπασχολούμενους, γιατί το θεωρούμε υποχρέωση να βρισκόμαστε σε κάθε κοινωνική τάξη που αγωνίζεται για να μην περάσουν τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, ότι για να καταλάβεις ότι το φαΐ είναι ξυνισμένο, δεν πρέπει να φας όλη την κατσαρόλα. Δηλαδή, αυτά που έχουν υποσχεθεί μέχρι εχθές, που τα νερούνε από τη μία ώρα στην άλλη, δυστυχώς επαληθεύονται. Και αυτά που έρχονται από εδώ και πέρα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, αν θα πάτε στα νοσοκομεία που τα κλείνουν ένα-ένα, θα δείτε ότι πλέον δεν μπορεί ο ένας να εξυπηρετήσει τον άλλον. Και είναι υποχρεωμένοι ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει στις δουλειές τους να τρέχουν πάνω κάτω για να προλάβουν, για να μην δυσφημιστούν στον κόσμο. Δυστυχώς η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργούσε ένα κλίμα εφησυχασμού και ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται τα νούμερα δεν τους βγαίνουν. Και παρόλο που λένε ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις συντάξεις, και ιδιαίτερα και στην ιατροφαρμακευτική περίληψη, διαπιστώνουμε ότι και τώρα ακόμα ο καθένας που παίρνει το εκαθαριστικό του τριμήνου βλέπει ότι κάθε μήνα του κρατάνε 5-10 ευρώ. Στόχος τους είναι λοιπόν ότι να το πάνε στα 360, και αυτό θα είναι αμφίβολο αν θα έχει το ταμείο να πληρώσει λεφτά. Σε αντίθετη περίπτωση, σε λίγο καιρό θα υπάρχει και η πάυση πληρωμών. Έτσι λοιπόν οι συνταξιούχοι που δώσανε τόσους αγώνες για να καταφέρουν να έχουν τη σύνταξή τους, θα πρέπει να βγουν ξανά στο δρόμο για να κρατήσουν ό,τι μπορούν να κρατήσουν μέχρι σήμερα. Άρα δηλαδή ο μόνος δρόμος, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, και όχι να βάλουν τη μια κοινωνική τάξη να στρέφεται ενάντια στις άλλες, ότι ο μόνος δρόμος και η μόνη λύση είναι η ανατροπή της πολιτικής και όχι της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν αυταπάτες που λένε να αλλάξουμε κυβέρνηση. Αν κανείς δει μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που ψηφίσανε ένα σωρό μνημόνια ότι αλλάξαμε 4 κυβερνήσεις, η πολιτική όμως δεν άλλαξε. Άρα δηλαδή πρέπει ο καθένας να το καταλάβει, να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική γραμμή. Και αυτό για να γίνει πρέπει η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία.